Έλα, Ανατολή. Καλησπέρα, ρε φίλε. Τι κάνεις? Καλά. Πού είσαι να σου πω. Ναι, ρε. Λοιπόν, θα γράψω PlayStation παιχνίδι βίντεο, έτσι. Θα μπει στο κανάλι. No, God! No, God, please, no! 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 Έγινε, φίλε μου, έγινε. Άντε, χαιρετώ. Καλησπέρα σας, παιδιά. Δημήτρης εδώ από το Great Nation και σήμερα θα γίνει μία απόπειρα να γράψουμε ένα βίντεο από το σπίτι. Βλέπετε, ο Τόλης έχει κάποιες δουλειές αυτή την περίοδο, τρέχει με τις δουλειές του κυρίως και μετά επίσης τρέχει το Drift Moments GR. Τσεκάρετε όλοι στο Instagram, στο YouTube και δείτε Drift Moments GR. Εκεί ανεβάζει όλα τα Drift, BMW και τα λοιπά που αγαπάει. Τώρα, εδώ τι κάνω εγώ. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με το PlayStation παιχνίδι το καινούριο, το Horizon, το Forbidden West. Αυτή η απόπειρα γίνεται σπίτι. Προσπαθώ να γράψω δηλαδή από το σπίτι μου. Πραγματικά πιστέψτε με ότι βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα για να το πετύχω. Παιδεύουμε κανένα δύο ώρο. Αλλά τέλος πάντων, επειδή γουστάρω, δεν με πειράζει. Θα ήθελα να κάνουμε μια δοκιμή έτσι ώστε να προσπαθήσω να γράψουμε. Να γράψω να ξεκινήσω το καινούργιο παιχνίδι, το Forbidden West, που κυκλοφόρησε μόλις σήμερα, Παρασκευή δηλαδή, και θα ήθελα να κάνω μια απόπειρα να το ξεκινήσω και να το παίξουμε μαζί. Θα έχετε δει βέβαια και το Στάθη να έχει κάνει ένα βίντεο, ανέβηκε χθες ένα βίντεο με το Στάθη, τσεκάρετε το όλοι, πάτε δείτε το. Πλέον με τον Τόλι θα βρισκόμαστε στο στούντιο βέβαια να κάνουμε πράγματα, αλλά αυτή την περίοδο δεν είναι ευκαιρία, οπότε για να μην χάσουμε χρόνο εμείς, αποφασίσαμε να γράψουμε σπίτια μας πράγματα και παιχνίδια που γουστάρουμε πραγματικά. Εγώ, επειδή όπως ξέρετε από μένα θα βλέπετε κυρίως PlayStation 5 παιχνίδια, όσοι είστε λάτρεις και τα αγαπάτε, μπείτε μέσα, τσεκάρετε, πείτε μου τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, γράψτε τι παιχνίδια θέλετε να δείτε. Εγώ σχεδόν όλα τα exclusive τα παίρνω, δεν μένει κάτι που δεν παίρνω, οπότε θα μπορούσα να τα παίζουμε και μαζί. Σήμερα είναι μια πρώτη προσπάθεια, πραγματικά αυτό που βλέπετε εδώ σιγά σιγά θα βελτιωθεί, θα αλλάξει, δηλαδή θα προσπαθήσω να κάνω και άλλες πινελιές, να βάλω πράγματα, να το φτιάξω καλύτερα ώστε να μπορώ να γράψω και ποιοτικότερα και καλύτερα. Οπότε, αυτά τα εισαγωγικά, πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι μας. Όπως βλέπετε τώρα εδώ έχω ανοίξει, μην ξεχάσω, πάντα παίζουμε με την απαραίτητη κούπα. Δεν πάμε που δεν άγωρεις αυτή. Καφεδάκι και καλή μας αρχή. Λοιπόν, πήγαμε. Πάμε αρχικά λίγο στις ρυθμίσεις. Στα του παιχνιδιού τώρα, το Forbidden West είναι η συνέχεια του Horizon Zero Dawn που κυκλοφόρησε το 16 για το PlayStation 4. Το παιχνίδι είχε ρίξει σαγόνια ακόμη και τότε. Δηλαδή, το τι καταφέρανε οι άνθρωποι να κάνουν σε εκείνο το μηχάνημα τότε, ακόμη και σε αυτό που κυκλοφορεί για PlayStation 4, το πώς χωρέσανε ένα παιχνίδι νέας γενιάς σε ένα hardware από το 2012-13, είναι τρομερό. Πραγματικά τρομερό. Η Guerrilla έχει κάνει τα Killzone παλιότερα, αν θυμάστε. Και έχει κάνει πολύ ωραία παιχνίδια και τα γραφικά της πάντα είναι καλά. Εδώ νομίζω η μηχανή γραφικών είναι η Decima, Decima Engine, που τη δανείστηκε και το Death Stranding, άλλη παιχνιδάρα από εκεί. Τέλος πάντων, όπως βλέπετε εδώ, είμαι PlayStation fan, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν συμπαθώ Xbox και τη Nintendo, έτσι, τη μαμά Nintendo. Απλά έχει να κάνει με τι αγαπάς και τι σου ταιριάζει μέχρι εκεί. Παιχνίδια είναι, περνάμε καλά και αυτό θέλω να κάνω και εδώ τώρα, να περάσουμε καλά. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι, πρώτη φορά θα το παίξω, να περάσουμε καλά. Πάμε στο παιχνίδι. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε δει το προηγούμενο και όσοι θέλετε να τσεκάρετε την υπόθεση, να ξέρετε με το που ξεκινάει αυτό, τρώμε spoilers κατευθείαν για το τι έγινε στο προηγούμενο. Έτσι, δεν παίζει δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι η συνέχεια του προηγούμενου. Το Horizon Zero Dawn έχει μια πολύ ωραία υπόθεση. Αξίζει να ασχοληθείτε όσοι έχετε και ακόμη και PlayStation 4, έτσι, που έχετε πάρα πολύ. Σε Xbox δεν θα το βρείτε αυτό το παιχνίδι, μόνο σε PC. Σε PC έχει βγει. Σε PC έχει βγει. Μπορείτε και οι κάτοχοι PC να το τσικάρετε. Και εκεί έχει πάρει και τούμπανο γραφικά, έτσι, δεν το συζητάμε καν. Και φύγαμε! Φύγαμε! Να δούμε τι θα δούμε. Εντάξει, το παιχνίδι έχει υπότιτλους στα ελληνικά. Ωρε φίλε. Όνα σου! Όνα σου!
Θα ήθελα έτσι τα βίντεο να μην τραβάνε σε διάρκεια πολύ, δηλαδή με την έννοια ότι θέλω να μπορείτε να το παρακολουθείτε ευχάριστα, έτσι. Μην κρυβόμαστε πίσω από τα δαχτυλικά μας τώρα. Θα ήθελα να, αυτό που βλέπετε να σας αρέσει, να κρατάει λίγο και να πηγαίνουμε παρακάτω. Γιατί είναι RPG το παιχνίδι, οπότε παίρνει αναβαθμίσεις, εξερεύνηση κτλ. Κτλ. Εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, ό,τι με τραβάει. Ωραία, φίλε. Πείτε μου κι εσείς βέβαια πώς θέλετε να είναι. Δεν, προσπαθώ μαζί σας να το βρω, έτσι. Δεν κάνω ότι μου καπνίσει μόνος μου για να γουστάρω εγώ και δεν με νοιάζει. Όσοι γουστάρουνε, εδώ μαζί. All because of a terraforming system that's spiraling out of control. Και εμείς αυτό, και εγώ αυτό που κάνω, το κάνω επειδή το αγαπώ, έτσι. Only I have your genetic code. It won't be long before we hit the point of no return. Έλα ρε Άλλοι, άρρωστια, εγώ τη λέω Άλλοι, παιδιά. Άλλοι και τα λοιπά, δεν ξέρω. I've been searching for months for what I need. A backup of Gaia. The AI you designed to control the system. Όνα σου. But every time I think I have a lead, it comes to nothing. And every night, I have the same dream. Παιδιά, έχω ξετρελαθεί. Το βλέπω και στην καινούργια τηλεόρασή μου, τη Sony, την X90J. And when I arrive, και έχω πάθει σοκ. Center, I see you, Elizabeth. Elizabeth Sobeck. Αυτή είναι η μητέρα της. Είναι κλόνος αυτήνης, η οποία δημιούργησε ένα σύστημα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σας πουλάρω. Η υπόθεση είναι εξαιρετική και πολύ πρωτότυπη για τότε, με τα ρομπότ αυτά, δηλαδή πρωτόγονο setting με υπερτεχνολογία σε ρομπότ δεινοσαύρων κτλ. Εξαιρετικό παιχνίδι, παιδιά, δηλαδή τώρα τι να σας πω, με τεράστια παραγωγή. Η γκερίλα αφιέρωσε, τρελά. Τόλι βγήκες επίσης παίξ το να μπει στον ίσιο δρόμο. Μπες στον ίσιο δρόμο. Ρε παιδιά, τι έχουν κάνει τώρα πραγματικά, δηλαδή το βλέπω πρώτη φορά. Βγήκε αυτό το φυτό και καταστρέφει μάλλον τον πλανήτη. Εντάξει, πολλές φορές μπορεί να είναι και λίγο κλισέ το τέτοιο σώζουμε πάλι τον κόσμο κτλ. Αλλά οκ, okay, δεν πιάνομαι από εκεί τόσο, όσο στο ότι στην πορεία γνωρίζει ενδιαφέροντες ανθρώπους, σε νοιάζει για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι άιντε μωρέ φύγει να τελειώνουμε να σφάξουμε και τον επόμενο, όπως έπαιζε στο Βαλχάλα, που δεν με ένιωξε για κανέναν. Βέβαια, μην το αδικήσω, στη μέση, ούτε στη μέση το έφτασα, αλλά δεν με κράτησε, ήρθε το έπος εδώ τώρα. This world is your legacy, Elizabeth. I won't let it slip away. Ρε παιδιά, φαίνονται οι αξίριστοι είναι, τι έχει, ένα αποτρίχωση δεν έκανε. Είναι λίγο αντρού γυναίκα. Τσαμπουκάλου. I'll do whatever it takes to get it. I promise. Και ακόμα είμαστε στην αρχή της γενιάς, παιδιά. Ακόμα είμαστε στην αρχή της γενιάς. If it isn't Aloy, the savior of Meridian, anointed of the Nora. Τσεκάρετε λίγο υπόθεση του προηγούμενου, παιδιά, άμα θέλετε να το παρακολουθήσετε. Consider it a punishment for running out on us the very same night we beat Hades. I grew up an outcast. Remember, I'm not much for parties. Yeah. Μεγάλη υπόθεση, ελληνική υπότιτλη. So, what are we doing? Must be urgent since you left. Πάει αργά. Μας βάζει στο κλίμα. Γνωρίζουμε χαρακτήρες. Or maybe it has something to do with the blight. Both, actually, but I should. Oh no, I've been tracking you a long way. It's okay. After everything you've done to help the Nora and my family, I swore an oath to help you, no matter what. You're stuck with me now. Like bark on wood. Okay.
But if you're going to come with me, you'll need to be able to see what I see. Αυτό που του έδωσε είναι το, δεν ξέρω πώς λέγεται, focus. Κάνει τρισδιάστατα οθόνη, σαν τρισδιάστατη οθόνη γύρω σου. Βλέπετε πρωτόγονη φάση καστικό με υπερτεχνολογίας gadgets. Τρελάθηκε αυτός. Πώς λέγεται το focus, λέγεται κάπως, λέγεται αυτό. Βλέπετε έτσι πως μας δένει με τους χαρακτήρες σιγά σιγά, βλέπετε εκφράσεις, βλέπετε πως μιλάνε, αναφέρονται στο παρελθόν. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι περάστε, σκουπίστε, ψεκάστε, τελειώσατε κτλ. Είναι... Ωραία φίλε, τι ωραίο. Shall we? Άντε, λίγο gameplay. Πάμε, πάμε. I got a couple of scrapes on the way here. We should find some medicinal plants. Stock up. So it's time for your first lesson with the focus. Sounds good. Let's get started. Να είμαστε. Λοιπόν, μάζεψε θεραπευτικό βότανο του ουρανού. Παιδιά, τώρα το έχω σε χαμηλότερη ανάλυση και υψηλό frame rate. Πάει. Αέρα πατέρα που λέμε και εδώ στο χωριό. Το μάζεψα. Παιδιά μας το μαθαίνει τώρα, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα, tutorial στην αρχή. Αλλά δεν πειράζει, αργά αργά να δούμε το παιχνίδι. Μπορείς να αποθηκεύσεις ορισμένο ρυθμό, ναι. Πάτα μια φορά για να περιποιηθείς τις πληγές σου με τα θεραπευτικά μου. Ωραία, μας μαθαίνει το heal τώρα. Το πάτησα μια, έκανα heal. Τέλεια. Αυτό το θητό είναι ο κύριος εχθρός. Καταστρέφει την ζωή. Μαρασμό. Μαράθηκε που λέμε. Άιντε. Ωρε φίλε, λες και κρατάω εγώ το σκηνή είναι. Τι έχετε κάνει ρε εδώ πέρα. The backup? Well, it's an AI. It's, Και ακόμα είμαστε στην αρχή, έτσι. Φανταστείτε τι έχουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια από αυτές τις εταιρείες. Αυτό το παιχνίδι είναι cross-gen. Κυκλοφόρησε για το 4. Με το R3 κάνει ανίχνευση γύρω-γύρω αν έχει κάτι χρήσιμο. Να το πάρεις. Εδώ τι έχουμε. Α, ναι, εδώ σκαρφαλώνεις. Με αυτά τα κίτρινα σκηνά σου που δηλώνει που να σκαρφαλώσεις. Και επίσης αυτό το παιχνίδι, κάτι που δεν είχε το προηγούμενο, κολυμπάς κιόλας. Είναι νέο στοιχείο αυτό. Ρε πάρε τα πάντα εκεί πέρα. Αρχή είμαστε, χωράει ακόμα το μπουγκί. Εντάξει παιδιά. Ω, ρε πώς βγαίνει πάνω. Θα χάσω. Βγες. Ωραία φίλε, θα χάσουμε μέσα στο ίσωμα. Πείτε μου λίγο πώς το βλέπετε. Όπα βιντεάκι. Πώς το βλέπετε τη φάση. Όπου και στέλνει μηχανισμοί. Εντάξει, το σενάριο του είναι τρομερό. Αν παρακολουθήσετε από το πρώτο Horizon, θα δείτε δηλαδή ότι κάναν κάτι πολύ ωραίο. Αδύναμα σημεία. Έλα αδύναμα σημεία, ξεκινάμε τη μάχη. Wow! Την έφαγα μια τα καλά. Μπήκε και όλο στη μάχη. Όχι ρε φίλε. Πάει. Πάει μηχανή. Πάρε τα πάντα. Ωραία. Δύσκολο, παιδιά. Δεν ξέρω και τα κουμπιά καλά τώρα. Έρχεται κι άλλο. Πού είναι. Σου,
Προς το πόνο. Ωρε φίλε. Άντε γεια. Σαν δαιμονισμένα πάνε. I know they made some tech trades with Zero Dawn, but why would they have a backup of Gaia? Please register with reception for the tour. I guess they want us to check in with them. Κάνω γραφείο σε επισκέπτης. Please hold for identity scan. Access denied. Please wait here for personnel to assist you. Dr. Sobek. Okay. I guess they weren't on great terms with Elizabeth. I should be able to pry this open. There's climbing gear. Guess someone dropped in from above. Whoever left this here might have also shot those machines we found earlier. So where are they now? Acid. Oh, that explains the smell. Oxy. And it looks like something big came in from above. Κακός ιονός. It's some kind of Osram prototype, I think. This hook looks like it can latch onto things. And this gear pulls it back. It looks broken, but maybe we can repair it. Hook it to the debris. And pull it out. That could work. The focus can help us search the camp and identify anything we can use to fix the tool. Ναι, εργαλείο. Εντάξει. My focus picked up a couple of things to check out. Το παιχνίδι έχει πολύ ψάξιμο. Poor guy. Τώρα όλα αυτά μου φαντάζουν νέα παιδιά, δεν ξέρω τίποτα, τι παίρνω, τι κάνω. Όλα αυτά θα χρειαστούν σίγουρα αργότερα. Γιατί έχει και crafting σύστημα, φτιάχνεις βέλη, φτιάχνεις heal, γιατρικά, όλα. Και κάτω βλέπετε που λέει πέτρα. Είναι πιο πολύ για να κάνεις stealth μηχανισμός, πετάς την πέτρα κτλ. Και ένα σταυρό που έχει είναι το heal, κάνω πάνω το σταυρό και χιλάρω. Αυτά κάτω θα πάρω κι άλλα σίγουρα πιο μετά γκατζετάκια. Θα γίνει ένας πανικός. Αυτός ο κύκλος που βλέπετε θα γεμίσει όλος όπλα, 100%. Οπότε σε πάει σιγά σιγά για να το μάθεις. Γιατί θυμάμαι εγώ από το προηγούμενο ότι αν πάρεις πολλά όπλα και δεν θυμάσαι πώς και τι, χάνεσαι. Δηλαδή σου σκάει ένας τεράστιος δεινόσαυρος να πούμε και πρέπει να βρεις τι θα επιλέξεις εκείνη την ώρα, τι είναι το αδύναμο σημείο του, ποιο όπλο ταιριάζει. Μιλάμε, τέλειωνε και το κεφάλι μου ήταν στημένο. Τρομερός χειρισμός. Τώρα εδώ απολαμβάνουμε και καλύτερα γραφικά και τα λοιπά και πάει λέγοντας. Ξελίσσετε το πράγμα. Alright, I think I have what I need to repair the tool. Or maybe even make something better. Εσύ δεν θα ανέβεις. Εγώ θα κατέβω. Humans, Homo sapiens, us. We have always pushed the boundary as explorers, pioneers, trailblazers. And now Far Zenith is taking the next leap into the future. That's why we're proud to have resurrected the Odyssey. When our government's abandoned in orbit, Far Zenith will actualize in less than a decade. But that's only the beginning. When the ship is complete, we will send the Odyssey and her crew where no one's gone before. The Sirius system. Ό,τι λέξεις χρησιμοποιούν δεν είναι τυχές. The Odyssey may take 300 years to reach it. But when we look up at the night sky, we'll know they're on their way. And in the words of our founder, the late Peter Chimvumbe, the truest form of immortality is... Data corrupt. Playback stopped. You mean the stars? Well, yes, sort of. That ship, the Odyssey, it never made it to the other star. Something went wrong, and it blew up.
Elizabeth gave them a backup of Gaia for their colony? Error. Public presentation file corrupted. Member recruitment file available. Do you wish to reactivate? Yeah, reactivate. Let's see what else they had to say. We all know the projections. Economic instability, new biocontagions, rampant AIs. How long before another catastrophe creates unacceptable risk for the world's elite? We here at Far Zenith believe, escape the inevitable. And so we reach for the stars. Και τα καταφέρατε. Now you've seen what we're building here. Infrastructure to support the Odyssey's construction. A state-of-the-art data center to facilitate rapid technological advancements. And you've seen how we're managing public perception. So invest and join us. Claim your birth on the Odyssey. Preserve your way of life beyond the concerns of Earth. Well, they were right about the world ending. I just didn't know how. Yet. So everything they said back there about the next step for humanity, it was all a lie. These people only cared about saving their own skin. Yeah, well, didn't work out for them in the end. Κι όμως χωρίς τα βίντεο δεν υπάρχει αυτό το η αίσθηση το να νοιάζεσαι για τους χαρακτήρες, δεν μπορείς να καταλάβεις τι κάνει ο καθένας, δεν ξέρεις το story, δεν μαθαίνεις. Και είναι απαραίτητα ρε παιδιά, δεν ξέρω αν τα βαριέστε ή όχι, εγώ τα απολαμβάνω. Κάθε τι κουκίδα που βάζουν οι προγραμματιστές και σχεδιαστές πάνω στο παιχνίδι, εγώ κάθομαι και την ψάχνω και τη βλέπω. Έτσι εκτιμώ τα παιχνίδια. Σαν old school game, ξέρω έτσι. Και τίποτα να μην έχει μια γωνίτσα, εγώ πάντα την ψάχνω έτσι επειδή κάποιος τη σχεδίασε. Έτσι για το γαμό το ξέρω. Λοιπόν, εδώ που πάμε, ας συνεχίζουμε. Okay, θα σταματήσουμε εδώ. Το παιχνίδι μοιάζει εξαιρετικό. Έτσι, το παιχνίδι φαίνεται ότι έχει βάθος, συνεχίζει το σενάριο από εκεί που το σταμάτησε. Έχει πάρα πολλά να ψάξουμε και να δούμε. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα, δηλαδή ένα tutorial κάναμε στην ουσία. Και εγώ λίγο το έμαθα, το ψάξα. Έχει πολύ ψωμί το παιχνίδι και πολλά νέα πράγματα. Εντάξει, το γραφικά και αυτά είναι next gen παιχνίδι, θα εξελιχθούν και άλλα τα πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλω να δώσω spoilers. Στα επόμενα παιχνίδια που θα βγουν για το PlayStation 5, γενικά θα έχουν και καλύτερα γραφικά και στο Xbox Series, έτσι, γιατί ακόμα είμαστε αρχή. Και να φανταστείτε τα παιχνίδια είναι gross gen, δηλαδή κυκλοφορεί και στο τεσάρι αυτό. Οπότε θα δούμε πράγματα σιγά σιγά και άλλα περισσότερα και πολύ πιο ποιοτικότερα από αυτό. Αυτό τώρα είναι ότι καλύτερο υπάρχει σε αυτή τη γενιά, ένα από τα καλύτερα. Και θα ήθελα να το παίξω, το ξεκίνησα δηλαδή. Τώρα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μείνατε μέχρι τώρα στο βίντεο. Πάντε να τσεκάρετε το βίντεο με το Fortnite του Στάθη, παρόλο που, λέει ότι δεν ξέρει να παίζει, αυτός ξέρει να παίζει, έτσι, και έχει βγει δεύτερος νομίζω. Ναι, τσεκάρετε, έχει πλάκα. Τρέξτε στο Tolly Drift Moments GR να δείτε τι ετοιμάζει με τη Μεβέ και το project του, γενικά, με όλο αυτό. Και από εμένα, εύχομαι να είστε πάντα καλά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο από εδώ, από το στούντιο του Tolly. Θα δούμε, ποιος ξέρει. Πάντως, προσπαθούμε με ό,τι έχουμε να κάνουμε υλικό. Αυτό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Γεια σας!